Για την σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα ετοιμάζονται πυρετοδός οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, την ώρα που ειδικοί εκτιμούν ότι τα τεστ αντισωμάτων ενδεχομένως να αποτελούν το κλειδί για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι πρέπει άμεσα να χαρτογραφίζουμε τον πληθυσμό με ευρείας κλίμακας τεστ αντισωμάτων. Όσοι έχουν αντισώματα να μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους, ώστε να βγούμε άμεσα από το γύψο και να επανεκκινήσει η οικονομία, αλλά και να επανέλθει ο κόσμος στη φυσιολογική του ζωή. Η πολιτεία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη διενέργεια τεστ αντισωμάτων για τον κορονοϊό στους εργαζόμενους σε 4 νοσοκομεία. Ανάλογες πρακτικές εφαρμόζουν και άλλες χώρες όπως η Γερμανία και η Χιλή, με την τελευταία να ανακοινώνει ότι όσοι έχουν αναπτύξει αντισώματα θα μπορούν να επιστρέφουν στην εργασία τους. Σε πρόσφατη δειγματοληψία βρήκαμε γειτονιές όπου το 32% των κατοίκων έχουν αντισώματα και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτές οι γειτονιές είναι ακόμη σε καθεστώς γενικού περιορισμού. Η Βρετανική κυβέρνηση αρχίζει μεγάλης κλίμακας μελέτη ανοσίας στην οποία θα συμμετέχουν 20.000 νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με βρετανικά μέσα, επιστήμονες στην Οξφόρδη έχουν ανακαλύψει τεστ αντισωμάτων όπου με μια σταγόνα αίματος ο καθένας θα μπορεί να εξετάζει αν έχει αναπτύξει ανοσία στον ιό. Ωστόσο, με την πανδημία να μην έχει ακόμη συμπληρώσει εξάμηνο, οι απόψεις για το τεστ αντισωμάτων διείστανται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι για την ώρα δεν πρέπει να δοθούν διαβατήρια ανοσίας ή πιστοποιητικά μη επικινδυνότητας σε πρόσωπα που είχαν μολυνθεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόδειξη ότι οι άνθρωποι που έχουν αναρρώσει από το COVID-19 και έχουν αντισώματα είναι προστατευμένοι από μια δεύτερη μόλυνση. Εγώ δεν σύμφωνα με αυτή την τοποθέτηση. Και μια δεύτερη τοποθέτηση, η οποία ακούγεται από επιστημονικές ομάδες εγνωσμένου κύρους, ότι με βάση την εμπειρία που έχουμε από τους κορονοϊούς, θα υπάρχει τουλάχιστον προστασία για τουλάχιστον ένα χρόνο. Με αυτή την τοποθέτηση συντάσσομαι και εγώ. Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί στην αγορά πέραν των 90 τεστ αντισωμάτων, όμως πολλά από αυτά έχουν αποδειχθεί αναξιόπιστα. Υπάρχει η πιθανότητα κάποια από αυτά τα τεστ να ανιχνεύουν αντισώματα κατά των κορονοϊών γενικά. Επομένως, μπορεί να μας δώσουν μια ψευδή εικόνα. Η Κυπριακή Επιστημονική Κοινότητα θα χρησιμοποιήσει τα τεστ αντισωμάτων μόνο όταν ολοκληρωθούν οι δοκιμές και αποδειχθούν αξιόπιστα, διευκρίνησε στον Αντένα ο Πέτρος Καραγιάννης. Θα μας δώσει μια εικόνα της ανοσίας η οποία έχει αναπτυχθεί μέχρι στιγμής στην κοινότητα. Εκτός από τους συμπτωματικούς και ασυμπτωματικούς ασθενείς που έχουμε ανιχνεύσει, μπορεί να υπάρχουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι νόσησαν πολύ ήπια και δεν ζήτησαν βοήθεια. Γι' αυτό και σύμφωνα με τον κύριο Καραγιάννη, ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφηκαν στην Κίνα μπορεί να είναι και τριπλάσιος από αυτόν που ανακοινώθηκε. Εξάλλου, δύο μελέτες με εκτεταμένα τεστ αντισωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία επιβεβαιώνουν ότι η εξάπλωση της νόσου COVID-19 είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι δείχνουν τα επίσημα στατιστικά των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, κάτι που εκτιμάται ότι συμβαίνει σε όλες τις χώρες.